Η Ακρόπολη των Αθηνών. Το θαύμα του αρχαίου και του σύγχρονου κόσμου. Μεγάλο μέρος της δόξας της όμως βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. 200 εξαιρετικά γλυπτά από μάρμαρο αφαιρέθηκαν από την Ακρόπολη, από αυτόν τον άνθρωπο, τον Λόρδο Έλγιν. Κατηγορήθηκε ως κλέφτης και εξυμνήθηκε ως σωτήρας. Η ιστορία της μεταφοράς των γλυπτών από την Αθήνα στο Λονδίνο χαρακτηρίζεται από μεγαλείο και απάτη. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που θαμπόθηκε από την τέχνη. Ενός ανθρώπου που καταράστηκαν οι θεοί. Πίσω από την πλέον διάσημη συλλογή τέχνης στον κόσμο κρύβεται αυτή η απίστευτη ιστορία. Αναζητώντας το χαμένο θησαυρό. Η κατάρα των Ελγινίων Μαρμάρων. Μπρούμχολ, στις πεδιάδες της Σκωτίας. Η έδρα της οικογένειας Έλγιν. Οι Έλγιν είχαν γίνει αριστοκράτες 400 χρόνια πριν το 1776, που γεννήθηκε ο Τόμας. Προβλεπόταν μια παιδική ηλικία μέσα στα προνόμια. Αλλά πριν ακόμα γίνει 5 χρόνων, ο Τόμας έχασε τον πατέρα και το μεγαλύτερο αδερφό του. Το μικρό αγόρι επομίστηκε τον τίτλο και την περιουσία, αλλά και τα τεράστια χρέη που είχε συγκεντρώσει ο φιλόδοξος πατέρας του. Χρέη και φιλοδοξία. Ο νέος Λόρδος Έλγιν θα πάλευε ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα για το υπόλοιπο της ζωής του. Όταν έγινε 6 ετών, ο Τόμας πήγε στην Αγγλία. Ένας πλούσιος θείος του, ο Λόρδος Έλσμπουρι, θεώρησε φρόνιμο να προσφέρει στο νεαρό Σκοτσέζο ανιψιό του τα προνόμια της καθαρά αγγλικής παιδείας. Ο Τόμας μεγάλωσε σε μια Αγγλία που είχε αρχίσει να θεωρεί τον εαυτό της έναν από τους σπουδαιότερους πολιτισμούς. Οι πατριώτες τη συνέκριναν με την αρχαία Ελλάδα. Τα περισσότερα αγγλικά κτήματα που είχε ο Τόμας ήταν εμπνευσμένα από την κλασική αρχαιότητα. Πολύ αγαπημένη μου μητέρα, το μέρος αυτό είναι εξαιρετικό. Αρχικά περνάμε από μια πέτρινη αψίδα σαν βράχο. Μετά περνάμε σε μια σπηλιά. Υπάρχει ένα σκοτεινό πέρασμα που οδηγεί σε μια κεντρική αίθουσα. Εκεί βρίσκεται μια νύμφη σε στάση ύπνου, σκαλισμένη προσεκτικά πάνω σε ένα κομμάτι βράχο. Μπροστά της απλώνεται μια μπανιέρα, βάθους σχεδόν 2 μέτρων, καλυμμένη με κομμάτια μαρμάρου. Το μουρμουριτό του νερού που πηγάζει από το βράχο κάνει αυτή την εικόνα το πιο όμορφο θέαμα που έχω δει ποτέ. Στη συνέχεια, βλέπουμε αυτό που αποκαλούν Παρθενώνα. Στο εσωτερικό του βρίσκεται ένα ψηλό δωμάτιο με αρκετά αξιόλογα αγάλματα. Συγκεκριμένα, το άγαλμα του Ηρακλή φτιάχτηκε από ένα συμπαγές κομμάτι μάρμαρο και έχει ύψος περίπου 2,5 μέτρα. Ο Τόμας προετοιμάζονταν για την ελίτ της αγγλικής κοινωνίας. Στα 20 του, ο νεαρός ήταν πια ειδικός στην αρχαιότητα και ευγενικός στρατιώτης. Στα 30 του, ο στρατιώτης έγινε διπλωμάτης και ως διπλωμάτης θα διέπρεπε στις αυλές της Ευρώπης. Γιατί ο Έλγιν είχε γοητεία, τρόπους
εξαιρετική ευκολία μάθησης και διέκρινε τις ευκαιρίες. Όταν ακόμα ήταν νεαρός διπλωμάτης, ο Έλγιν γνώρισε τον θαυμαστό κόσμο της συλλογής κλασικών αρχαιοτήτων. Λάτρευε και εποφθαλμιούσε όσα έβλεπε. Μα όλα αυτά έκαναν την αυστηρή οικία της οικογένειας στο Μπρούμχολ να φαίνεται άκομψη και κοινή. Έτσι, το 1798, ο Έλγιν την γκρέμισε και προσέλαβε τον αρχιτέκτονα Τόμας Χάρισον για να σχεδιάσει κάτι πιο μεγαλόπρεπο. Ο Χάρισον, όπως ο εργοδότης του, ήταν θειασότης της αρχαιότητας και καθόλου μετριοπαθής. Τα σχέδια για τον Μπρούμχολ ήταν πολυτελέστατα. Μια έπαυλη κλασικού στυλ με 52 δωμάτια που συναγωνίζονταν τη φιλοδοξία του Έλγιν, αλλά όχι και τις δυνατότητες της τσέπης του. Ο Χάρισον απολύθηκε. Τα σχέδιά του ναυάγησαν. Τελικά μια νεαρή γυναίκα έδειξε στον Έλγιν τον τρόπο να υλοποιήσει το σχέδιό του. Η Μέρι Νέσμπιτ ήταν 21 ετών, όμορφη, πεισματάρα και καλό αναθρεμένη. Ο Έλγιν δεν μπορούσε να μείνει μακριά της. Μετά από μία θυελλώδη μνηστεία, ο Τόμας και η Μέρι παντρεύτηκαν το 1799. Η Μέρι ήταν όμορφη νύφη, με ελκυστική πρίκα. Έκανε τον Έλγιν ευτυχισμένο και πλούσιο. Τα λεφτά και ο ενθουσιασμός της έφεραν έναν αέρα ανανέωσης στις αρχιτεκτονικές του φιλοδοξίες. Το 1799 ήταν καλή χρονιά για τον Έλγιν και για έναν ακόμα λόγο. Λίγο μετά το γάμο διορίστηκε έκτακτος πρεσβευτής στην Οθωμανική Αυλή στην Κωνσταντινούπολη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια τεράστια ετοιμόρροπη δύναμη που εκτείνονταν στην Ανατολική Μεσόγειο. Το 1799 δέχονταν επιθέσεις. Ο Ναπολέον Βοναπάρτης και ο Γαλλικός στρατός μόλις τις είχαν αφαιρέσει ένα κομμάτι στην Αίγυπτο. Η αποστολή του Έλγιν στην Κωνσταντινούπολη ήταν να συνάψει συμμαχία ανάμεσα στον Τούρκο Σουλτάνο και το Βρετανικό στέμα εναντίον των Γάλλων. Η επιτυχία στην Ανατολή θα διασφάλιζε το ρόλο της Βρετανίας ως παγκόσμια δύναμη και θα απογείωνε τη διπλωματική καριέρα του Έλγιν. Υπήρχε και κάτι ακόμα όμως. Οι Τούρκοι ήλεγχαν την Αθήνα και συνεπώς την πρόσβαση στους θησαυρούς της κλασικής αρχαιότητας. Ο Έλγιν άρχισε να σκέφτεται πάλι το κτήμα του στον Μπρούμχολ. Μήπως θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη σύνδεσή του με την Ελλάδα? Ο αρχιτέκτονάς του συμφώνησε. Ήταν ευκαιρία, είπε ο Χάρισον, να στείλει ο Εξοχότατος μια ομάδα καλλιτεχνών για να ζωγραφίσουν και να μετρήσουν τους αρχαίους νόους. Τα ακριβή σχέδια που θα γινόντουσαν στην Αθήνα θα έδιναν αργότερα υπέροχα αποτελέσματα στη Σκωτία. Οι δύο άντρες ενεπλάκησαν σε κάτι που θα στοίχιωνε τον Έλγιν για όλη του την υπόλοιπη ζωή. Το φθινόπωρο του 1799, ο Λόρδος Έλγιν και η όμορφη σύζυγός του ξεκίνησαν από το Λονδίνο για την Κωνσταντινούπολη. Το ταξίδι ήταν δύσκολο. Η Μεσόγειος ήταν εμπόλεμη ζώνη και ο καπετάνιος της φρεγάτας διψούσε για δράση. Η Λέδη Έλγιν έμενε συνέχεια στην καμπίνα της. 2 μήνων έγκυος και με διαρκείς ναυτίες. Πέρασε 2 μήνες γεμάτος δυσκολίες και ταλαιπωρία. Και μετά η Κωνσταντινούπολη, η πύλη της Ανατολής. Φτάσαμε εδώ εχθές το απόγευμα. Είμαι σίγουρη ότι κανένας άνθρωπος δεν χάρηκε περισσότερο από μένα που το ταξίδι του έφτασε στο τέλος του.
Η είσοδο σε αυτό το μέρος ξεπερνά όλες μου τις προσδοκίες. Στο λιμάνι με περίμενε μια σκαλιστή καρέκλα και 6 άντρες που την κουβαλούσαν. Ο νεαρός πρέσβης και η σύζυγός του παρασύρθηκαν σε μια σειρά γιορτών υπερβολής και ανταλλαγής πολυτελών δώρων. Μέσα σε 2 εβδομάδες, ο Έλγιν είχε ξοδέψει το επίδομα ολόκληρου έτους και ακόμα δεν είχε συναντήσει το Σουλτάνο, το Σελίμ τον Τρίτο. Για να πετύχει ο Έλγιν όσα ήθελε στην Αθήνα, έπρεπε να γοητεύσει το Σουλτάνο. Στο παλάτι του Σελίμ δεν επιτρεπόταν η είσοδο σε γυναίκες, αλλά αυτό δεν αποθάρρυνε τη Μέρι Έλγιν. Η πεισματάρα σύζυγος του πρέσβη συνόδευσε τον άντρα της μεταμφιεσμένη σε Λόρδο Μπρους. Και μαζί ρυψοκινδύνευσαν. Ήταν ένα μικρό και σκοτεινό δωμάτιο. Το κρεβάτι πάνω στο οποίο καθόταν το τέρας ήταν ολόκληρο κεντυμένο με τεράστια μαργαριτάρια και στο πλευρό του βρίσκονταν η σπάθα του, στολισμένη με πελώρια διαμάντια. Όσα κι αν έχουμε ακούσει στα παραμύθια, δεν συγκρίνονται με εκείνο το δωμάτιο. Η ακρόαση ήταν επιτυχής. Για τον Έλγιν άνοιξε η πόρτα προς την Αθήνα. Η παλιά πρωτεύουσα του αρχαίου κόσμου, το 1800 ήταν πια η 43η πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μια πόλη με τούρκικη φρουρά. Κάτω από την Ακρόπολη εκτινόταν ένας λαβύρινθος δρόμων. Τα τείχη της περιέκλειαν ένα τζαμί, ένα στρατόπεδο και ένα χαρέμι. Εκεί έστειλε τους καλλιτέχνες του ο Έλγιν. Επικεφαλής τους ήταν ο Τζιοβάνι Μπαουτίστα Λουζιέρι, ένα ζωγράφος από την Νάπολη. Ήταν ταλαντούχος, αλλά και αρκετά οικονομικός για την τσέπη του Έλγιν. Το Λουζιέρι ακολούθησαν οι τεχνίτες, εκμαγειοποιοί, αρχιτέκτονες. Στόχος τους να ζωγραφίσουν την Ακρόπολη, να ετοιμάσουν εκμαγεία και να κάνουν μετρήσεις. Ηλικίας 2.500 ετών, όταν οι άντρες του Έλγιν έφτασαν εκεί, οι νέοι αποδεικνύουν τον θρίαμβο της επιβίωσης παρά την ανθρώπινη αδιαφορία. 100 χρόνια νωρίτερα, η Ακρόπολη είχε βομβαρδιστεί από τον ενετικό στρατό που πολιορκούσε την πόλη. Ένα κανόνι είχε χτυπήσει το κτίσμα, ρίχνοντας το έδαφος τόνους αρχαίου μαρμάρου. Οι Τούρκοι στρατιώτες έφτιαξαν το στρατόνα τους χρησιμοποιώντας το μάρμαρο αυτό. Ο ναός θύμιζε λατομείο. Υπεύθυνος για την Ακρόπολη ήταν ο Τούρκος στρατιωτικός διοικητής, ο Καϊμακάμις. Για να περάσουν οι ξένοι χρειάζονταν από αυτόν ειδική άδεια, το φιρμάνι. Οι καλλιτέχνες του Έλγιν δεν το είχαν. Ο Καϊμακάμις όμως δεν αρνήθηκε τη δωροδοκία και ενθουσιάστηκε με την ιδέα να του κάνουν το πορτρέτο του. Καθώς ο Λουζιέρη ζωγράφιζε τον Τούρκο, οι συνάδελφοί τους καρφάλωναν με τις καλωσιές τους στο φρούριο. Και αυτό είχε μεγάλη σημασία. Γιατί για να μπορέσουν να δουν τις λεπτομέρειες των ναών οι καλλιτέχνες, έπρεπε να ανέβουν ψηλότερα από τα τουρκικά σπίτια. Επιτρέποντας όμως τους άντρες να επιθεωρήσουν τους ναούς, οι σκαλοσιές τους επέτρεπαν επίσης να επιθεωρούν και τα χαρέμια. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Και πρόβλημα που δεν λύνονταν με ένα μπαξίσι. Ο Καϊμακάμις πέταξε τους ξένους έξω από το φρούριο. Έχασαν την πρόσβαση στην Ακρόπολη και τα μάρμαρα, μέχρι να πάρουν την άδεια του Σουλτάνου. «Σας οικετεύω, εξοχότατε», έγραψε ο Λουζιέρη στον Έλγιν. «Στείλτε μας το φιρμάνι το συντομότερο δυνατόν». Τα νέα από την αποτυχία στην Αθήνα έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη στα μέσα του καυτού καλοκαιριού.
Ο Λόρδος Έλγιν, εξασθενημένος από τη ζέστη, παρουσίασε υψηλό πυρετό. Πολύ αγαπημένη μου μητέρα, τον ταλαιπωρούν ρευματισμοί στο κεφάλι εδώ και 3 μέρες. Χτες το βράδυ ο γιατρός Μακλέιν έβαλε βδέλες στους κροτάφους του και ήλπιζα ότι αυτό θα τον ανακουφίσει. Αλλά βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι ακόμα υποφέρει από το κεφάλι του. Ο Μακλέιν είπε ότι πρώτη φορά στη ζωή του έβλεπε τέτοιες βδέλες. Ρουφούσαν περισσότερο από ό,τι οι βδέλες στην Αγγλία. Για πάντα η αγαπημένη σας κόρη Μέρι Έλγιν, έκτακτη πρέσβυρα. Ο Έλγιν ήταν ασθενής και καταρακωμένος. Τα σχέδιά του στην Αθήνα είχαν προφανώς καταστραφεί. Χωρίς την άδεια ή το φιρμάνι του Σουλτάνου, το όνειρο του Έλγιν για την Αθήνα θα έσβηνε. Τότε όμως, οι πολεμιστές έκαναν όσα δεν μπορούσε να κάνει ο διπλωμάτης. Βρετανικός στρατός αποβιβάστηκε στην Αίγυπτο και αφού ενώθηκε με τις τουρκικές δυνάμεις, έδιωξε τους Γάλλους από τη χώρα. Όταν τα νέα έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, οι εορτασμοί διήρκησαν ολόκληρο το βράδυ και συνεχίστηκαν για 2 εβδομάδες. Οι Βρετανοί και ο έκτακτος πρέσβης, ο Λόρδος Έλγιν, ήταν οι πιο δημοφιλείς άνθρωποι της πόλης. Ο Έλγιν ξεπέρασε την ασθένειά του και άδραξε την ευκαιρία. Έγραψε στο Σουλτάνο ζητώντας το φιρμάνι. 3 εβδομάδες αργότερα, ένα έκτακτο έγγραφο κατέφτασε στη Βρετανική πρεσβεία. Είχε αποσταλεί από το παλάτι. Ήταν η άδεια για τον Έλγιν να σηκώσει σκαλοσιές μέσα στην Ακρόπολη. Να κάνει ανασκαφές και να πάρει εκμαγεία. Και όπως φαινόταν, τους δινόταν ένα ακόμα αναπάντεχο προνόμιο. «Κανείς δεν πρέπει να επέμβει στις καλοσχές», έλεγε η αγγλική μετάφραση. «Κανείς δεν πρέπει να τους εμποδίσει να αφαιρέσουν κάποια κομμάτια πέτρας». «Qualche pièce di pietra». Οι λέξεις αυτές έγιναν διάσημες. «Κάποια κομμάτια πέτρας». «Όσα ήθελαν, λίγα». Ο Έλγιν είχε την άδεια να πάρει τα πάντα. Η μετάφραση ήταν μπερδεμένη. Οι λέξεις της αόριστες, σε αντίθεση όμως με τη βασιλική σφραγίδα. Μέσα σε μια ώρα, το φιρμάνι του Σουλτάνου απεστάλλει στην Αθήνα. Το απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 1801, ο Λουζιέρη και οι καλλιτέχνες του ανέβηκαν στην Ακρόπολη με την άδεια. Για πρώτη φορά είχαν μπροστά τους, σε απόσταση αναπνοής, τα εξαίρετα έργα του ιδιοφυΐου Σφυδία. Αρχαία και αβάσταχτα όμορφα. Πεντακόσια μίλια μακριά ο Έλγιν ενθάρρυνε τους άντρες του. Τι πολύτιμη στιγμή. Τι προνόμια μας προσφέρονται. Δεδομένου ότι η άδεια είναι τόσο αναπάντεχη όσο και οι συνθήκες επισφαλής, σας εξορκίζω να προσέχετε και να δουλεύετε σωστά. Έτσι έγινε. Συγκεντρώθηκαν θρηματισμένα κομμάτια από τη βάση του Παρθενώνα. Και μετά οι άντρες του Έλγιν στράφηκαν προς τον ίδιο τον Παρθενώνα. Προς τις μετόπες του κτίσματος, ακριβώς κάτω από την κορνίζα. Επιλέχτηκε ένα ολόκληρο κομμάτι μαρμάρου. 2 τόνοι, ύψους 12 μέτρων. Ήταν δυνατόν να το αφαιρέσουν? Η ιδέα ήταν παράτολμη. Οι συνέπειες αδιανόητες. Αν ήταν δυνατόν να αφαιρεθεί μία μετόπη, ήταν δυνατόν να αφαιρεθούν όλες.
30 εργάτες, Έλληνες, προσελήφθησαν από το Λουζιέρι και ο ανυψωτικός εξοπλισμός του πλοίου τέθηκε σε λειτουργία. Από την Κωνσταντινούπολη έφτασαν τα πριόνια και ξεκίνησε η επιχείρηση αφαίρεσης των πρώτων μαρμάρων από τον Παρθενώνα. Η αφαίρεση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και ήταν ζωτικής σημασίας. Οι Τούρκοι στρατιώτες έφτιαχναν πλέον ασβεστοκονίαμα, χρησιμοποιώντας μάρμαρο από τον ίδιο τον Παρθενώνα. Ο Λουζιέρι τρομοκρατήθηκε. Είχε ήδη ξεκινήσει ένας αγώνας ανάμεσα στους άπιστους και τους καλλιτέχνες. Είμαι σίγουρος ότι σε μισό αιώνα δεν θα έχει απομείνει ούτε μια πέτρα πάνω στην άλλη. Θα ήταν σόφρον, λόρδε μου, να ζητήσουμε όλα όσα θα απομείνουν ή να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εμποδίσουμε τη συνέχιση αυτής της κατάστασης. Ο Έλγιν ενθουσιάστηκε με τη δοκιμή, αλλά ενοχλήθηκε με τα νέα της καταστροφής από τους Τούρκους. Και είχε μάθει κάτι ακόμα, κάτι που δεν γνώριζε ο Λουζιέρι. Και αφορούσε τον Απολέοντα. Αν και ο γαλλικός στρατός είχε εκδιωχθεί από την Αίγυπτο, μόλις είχαν ενημερωθεί ότι είχαν παραμείνει 80 μηχανικοί. Και είχαν πιάσει δουλειά. Αφαιρούσαν και μετακινούσαν αιγυπτιακές αρχαιότητες. Αυτό που συνέβαινε έξω από το Κάιρο μπορεί να συνέβαινε σύντομα και στην Αθήνα. Ο Έλγιν βασανίζονταν από δύο τρομερές σκέψεις. Τα πολύτιμα μάρμαρα θα γινόταν ασβεστοκονίαμα των Τούρκων ή λία των Γάλλων. Νέες οδηγίες απεστάλησαν στο Λουζιέρι στην Αθήνα. Έπρεπε να αφαιρέσουν περισσότερα μάρμαρα και ταχύτερα. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ο Έλγιν είχε προσλάβει 300 άντρες που διέλυαν την Ακρόπολη. Ο στόχος που είχα στο μυαλό μου, ο οποίος αρχικά αντιμετώπιζε τόσες δυσκολίες, μοιάζει τώρα να μου υπόσχεται μια επιτυχία που ξεπερνά κάθε προσδοκία μου. Πέρα από τα εκμαγεία και τα σχέδια, τώρα θέλω να αποκτήσω όσο το δυνατόν περισσότερα δείγματα από κάθε στολίδι. Κάθε κορνίζα, κάθε ζωφόρο, κάθε κιονόκρανο, κάθε διακοσμητικό αετώματος, σκαλισμένες κολόνες, διαφορετικές αρχιτεκτονικές εντολές. Όσες περισσότερες μετόπες μπορείτε, όσα περισσότερα απ' όλα μπορείτε. Καθώς αυξάνονταν οι απαιτήσεις από την Κωνσταντινούπολη, οι ρυθμοί των εργασιών στην Αθήνα εκτείνονταν. Όσα περισσότερα απαιτούνταν, τόσα περισσότερα διακυβεύονταν. Καθώς κέρδιζε όλο και περισσότερα μάρμαρα στην Αθήνα ο Λόρδος Έλγιν, έχανε τη γυναίκα του στην Κωνσταντινούπολη. Αφήνοντας πίσω της τον εσωστρεφή κόσμο των ευρωπαϊκών πρεσβειών, η Λέδη Έλγιν άρχισε να εξερευνά τα πλεονεκτήματα της Οθωμανικής Αυλής. Ήταν ένας κόσμος τελείως διαφορετικός από αυτόν στη Σκωτία. Σκλάβες από τη Μάλτα, μαύροι ευνούχοι και Πέρσες τροβαδούροι. Είχε αποκτήσει φιλίες με τις γυναίκες του χαρεμιού, που έντυναν τη Σκοτσέζα ευγενή, όπως ντύνονταν και οι ίδιες. Πολύ αγαπημένη μου μητέρα, δεν γνώριζα τι σημαίνει ευγένεια μέχρι που γνώρισα τους Τούρκους. Έχω ακρόαση στο παλάτι, την οποία φυσικά δέχτηκα, παρόλο που την έτρεμα. Γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε στις 4 το πρωί
και να περιμένουμε εκεί 6 ώρες για να φάμε πρωινό. Καθώς η σύζυγος του πρέσβη εντασσόταν στη ζωή της Κωνσταντινούπολης, ο πρέσβης αποτραβιόταν όλο και περισσότερο στην αιμονή του με την Αθήνα. Στόχος του έλγινε πια το υπέρτατο Λάφυρο, οι Καριάτιδες, οι γυναικείες μορφές που στήριζαν το Ερεχθείο. Ήταν τα πιο όμορφα γλυπτά του ναού που είχε βρει ο Λουσιέρη και τα πιο ιερά για τους Αθηναίους. Οι Έλληνες πίστευαν ότι οι γεμάτες χάρη θέες που απεικόνιζαν τις Παρθένους από την πόλη Καριές δεν ήταν απλά αγάλματα. Ήταν αληθινές γυναίκες, τις οποίες μάγοι τις είχαν μετατρέψει σε πέτρα. Παρόλες τις κλοπές του στην Ιταλία, ο Βοναπάρτης δεν είχε κάτι παρόμοιο. Μετά την παράκληση του Έλγιν, αφαιρέθηκε το ωραιότερο άγαλμα και αντικαταστάθηκε από απλό τούβλο. Σύντομα διακοσμήθηκε με παραστάσεις ολοκακία. Αυτά που δεν είχαν κάνει οι Γότθοι τα έκανε ένας Σκοτσέζος. Μήπως η διάσωση του Έλγιν ήταν απλά βανδαλισμός? Ο συνένοχος του Ολουσιέρη άρχισε να αμφιβάλλει. Μετά το πέρας των καθημερινών εργασιών, οι καλλιτέχνες παρέμεναν στην Ακρόπολη και συνέχισαν να ζωγραφίζουν τους ναούς. Γρήγορα συνειδητοποίησε ότι τον παρακολουθούσαν. Ο Λουσιέρη ήταν σίγουρος ότι πρόκειται για Ιωνό. Η κουκουβάγια ήταν σύμβολο της Αθηνάς, της θεάς των αρχαίων ναών. Η Αθηνά ήταν σοφή και εκδικητική. Ίσως ζήλευε τα μάρμαρα που είχαν περάσει πια στην κατοχή του Έλγιν. Η παρουσία του Έλγιν στην Αθήνα ήταν απαραίτητη και εκείνος ανυπομονούσε να φτάσει. Την 2η Απριλίου 1802 έφτασαν για πρώτη φορά στην Αθήνα ο Λόρδος και η Λέδη Έλγιν. Ανυπομονούσαν να δουν τους καρπούς των 18 μήνων εργασιών. Ο Έλγιν ήταν συνεπαρμένος από την ομορφιά των μαρμάρων, αλλά και από το γεγονός ότι ήταν πλέον περιουσία του. Είμαι πεπισμένος ότι πέτυχα το στόχο μου. Όταν τα μάρμαρα φτάσουν πια στην Αγγλία, θα είμαι σε θέση να δημιουργήσω πλήρη αναπαράσταση των Αθηνών. Πιστεύω ότι πρόκειται για τα ελάχιστα πράγματα που είναι πιο όμορφα από ό,τι είχα φανταστεί ποτέ μου. Αφαιρέσαμε ό,τι θέλαμε από την Ακρόπολη και μπορούμε να δηλώσουμε με τόλμη ότι αψηφούμε τον εχθρό μας. Την επομένη, ο Λόρδος Έλγιν ήταν σε θέση να δει τη δόξα αλλά και την παρακμή των ναών. Ξεκίνησε προς αναζήτηση περισσότερων αγαλμάτων σε ένα τουρκικό σπίτι. Έσκαψα και δεν βρήκα τίποτα. Τότε ο Τούρκος, στον οποίο ανήκε το σπίτι, μου είπε γελώντας ότι τα αγάλματα είχαν γίνει ασβεστοκονίαμα με το οποίο είχε χτίσει το σπίτι του. Τότε μόνο αποφάσισα να σώσω από παρόμοια μοίρα ό,τι είχε απομείνει. Στην πραγματικότητα δεν είχαν μείνει πολλά. Οι άντρες του είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους και προτεραιότητά τους πλέον ήταν να στείλουν τα λάφυρά τους στο Λονδίνο. Ο Λόρδος Έλγιν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας τη Λέδη Έλγιν στην Αθήνα για να επιβλέπει τη μεταφορά. Η διαδικασία ήταν δύσκολη και δεν υπήρχε χρόνος. Εκθέσεις κατέφταναν αναφέροντας ότι ο γαλλικός στόλος συγκεντρώνονταν στα ανοιχτά της Ελλάδος. Σύμφωνα με άλλες φήμες, οι Γάλλοι είχαν ήδη αποβιβαστεί στη Χερσόνησο. Ήταν ζωτικής σημασίας πια να μεταφέρουν το πολύτιμο φορτίο εκτός Ελλάδας άμεσα. Οι Έλληνες εργάτες δεν ένιωθαν καλά με τη συμμετοχή τους στην αφαίρεση των μαρμάρων.
Καθοδόν προς τον Πειραιά, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι τους. Μέσα στην άμαξα βρισκόταν η τελευταία μετόπη. Αναπαριστούσε τη θεά Αθηνά. Μπαίνοντας στη θάλασσα, η Αθηνά κήρυξε πόλεμο. Ο ήχος ήταν η προειδοποίηση. Αλλά ο Έλγιν δεν ήταν εκεί για να τον ακούσει. Στον Πειραιά παρουσιάστηκε νέο πρόβλημα. Ελάχιστοι Άγγλοι καπετάνοι ήθελαν να αναλάβουν ένα τόσο βαρύ φορτίο. Ειδικά με τους Γάλλους να τριγυρίζουν. Αλλά η Lady Έλγιν ήταν πολύ πιστική. Υπό την επίβλεψή μου επιβιβάστηκε στο πλοίο η κεφαλή του αλόγου, η Ιδρία, και τα γλυπτά από το διάζωμα του Παρθενώνα. Είμαι ικανοποιημένη γιατί αποδείχτηκε αυτό που πάντα πίστευα. Πόσα περισσότερα από τους άντρες μπορούν να κάνουν οι γυναίκες αν το αποφασίσουν. Πάω στοίχημα ότι αν ήσουν εσύ εδώ, δεν θα κατάφερνες να επιβιβάσεις ούτε τα μισά από αυτά που επιβίβασα εγώ. Τώρα με αγαπάς περισσότερο, Έλγη. Το απόγευμα της 15ης Σεπτεμβρίου 1802, ο Μέντορ απέπλευσε προς τη Μάλτα. Πουθενά δεν φαίνονταν γαλλικά πλοία, μα το ταξίδι ήταν καταστροφικό. Μια ώρα μετά τον απόπλο από τον Πειραιά, μαζεύτηκαν βαριά σύννεφα. Το μικρό ιστιοφόρο, βεβαρημένο λόγω του φορτίου του, παρασύρθηκε κατευθείαν προς το βραχώδες νησί των Κυθύρων. Ο καπετάνιος έκανε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να πλησιάσει στο λιμάνι. Πολύ αγαπημένη μου μητέρα, τα άσχημα νέα που λάβαμε βαραίνουν στο μυαλό μας. Δεν σκεφτόμαστε τίποτε άλλο, δεν συζητάμε για τίποτε άλλο. Το πλοίο μας, ο Μέντορ, πηγαίνοντας από την Αθήνα στη Μάλτα, φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα αρχαιοτήτων, βυθίστηκε. Όλο το πλήρω μας σώθηκε. Μα με λύπη μου σε ενημερώνω ότι η αναφορά έχει επιβεβαιωθεί πολλάκις και δεν μένει πια καμιά αμφιβολία. Έπεσαν σε πολύ άσχημη καταιγίδα. Τι απέσιο χτύπημα της μοίρας. Ο Έλγιν αναζήτησε απεγνωσμένα βοήθεια, αλλά φοβόταν να μιλήσει σε οποιονδήποτε για την αξία του φορτίου του. Προς το Βρετανικό Συμβούλιο της Μάλτας, το πλοίο μου ο Μέντορ βυθίστηκε κατά την προσπάθειά του να μπει στο λιμάνι των Κυθύρων. Πάνω στο πλοίο βρισκόταν ποσότητα αρχαιοτήτων, χωρίς μεγάλη αντικειμενική αξία, αλλά ιδιαιτέρας συναισθηματικής αξίας για μένα. Η προσπάθεια ήταν απέλπιδα και αγωνιώδης. Μπορούσαν να εντοπίσουν το χαμένο θησαυρό, αλλά όχι και να τον ανελκύσουν. Τρεις μήνες μετά το ναυάγιο, έληξε η αποστολή του Λόρδου Έλγιν στην Κωνσταντινούπολη. Στις 16 Ιανουαρίου 1803, οι ευγενείς και τα τρία τους μικρά παιδιά έφυγαν από την πόλη, όπου είχε πέσει πανόλη.
Πήγαν κατευθείαν στα κύθυρα για να δουν με τα μάτια τους το ναυάγιο του Μέντορα. Ο καιρός ήταν απέσιος και ήταν αδύνατο να επιχειρήσουμε οτιδήποτε. Την άνοιξη θα βουτήξουν δίτες για να ανεβάσουν τα κυβότια, αλλά φοβάμαι ότι θα μας στοιχήσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Ήδη μας έχει στοιχήσει ακριβά. Διστακτικά αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Σκωτία. Τα τρία παιδιά στάλθηκαν νωρίτερα μέσω του κόλπου του Μπισκέ. Αλλά η Λέδη Έλγιν αρνήθηκε να ταξιδέψει δια θαλάσσης. Εκμεταλλευόμενη τη νέα ειρήνη στην Ευρώπη, οι Έλγοι ταξίδευσαν δια ξηράς, διασχίζοντας Ιταλία και Γαλλία. Έφτασαν στο Παρίσι την ώρα που η εύθραυστη ειρήνη κατέρεε και ο Έλγιν έγινε ο πλέον διάσημος εχμάλωτος του Ναπολέοντα. Το μίσος του ήταν προσωπικό. Ο Λόρδος Έλγιν, ο άνθρωπος που βοήθησε στην οργάνωση της αποτυχίας του στην Αίγυπτο. Ο άνθρωπος που πήρε τα μάρμαρα. Ο Ναπολέον τον φυλάκισε. 1803 έως 1806. Χαμένα χρόνια. Ο Έλγιν, ο περήφανος και φιλόδοξος Έλγιν, ήταν πια πολιτικός εχμάλωτος πολέμου στη Γαλλία. Υπέμεινε τη φυλάκισή του μόνος. Οι Γάλλοι επέτρεψαν στη Μέρη να επιστρέψει στη Σκωτία. Όσο σκέφτομαι όσα υπέφερε στην Κωνσταντινούπολη, την άσχημη υγεία μου, την κράτησή μου, αδυνατό να ανεχθώ τον εαυτό μου. Ο γάμος υπήρξε για σένα συνεχής πηγή βασάνων. Έλγιν, αγαπημένε μου Έλγιν, συγγνώμη που σε βασάνισα. Αγαπημένε μου Έλγιν, πες ότι με συγχωρείς και ότι ξέρεις πως η καρδιά μου είναι καλή. Ο Λόρδος Έλγιν, η καριέρα που καταστράφηκε, οι προοπτικές ανύπαρκτες και το πιο πολύτιμο κομμάτι της περιουσίας του στο βυθό της θάλασσας. Μάρμαρα και άνθρωπος, ναυάγια μιας ζωής, αβοήθητα. Δεν είχαν όμως χαθεί τα πάντα. Στο ναυάγιο του Μέντορα, οι δίτες είχαν πιάσει δουλειά και ανέλκυαν τα κυβότια με τα ελληνικά γλυπτά. Ο Λόρδος Έλγιν, ακόμα εχμάλωτος, αρνιόταν να ξεχάσει τα μαρμαρά του. Ο Έλγιν έλαβε τα καλά νέα ενώ βρίσκονταν σε γαλλική φυλακή. Και αναμένονταν κι άλλα καλά νέα. Το 1806 ελευθερώθηκε. Τα μάρμαρα βρίσκονταν πάνω στα βράχια του νησιού των Κυθύρων και περίμεναν την περισυλλογή τους. Επιτέλους, μετά από 4 χρόνια θλίψης και απογοήτευσης, ένα πλοίο του Βασιλικού Μεσογειακού Πολεμικού Στόλου έφερε τα μάρμαρα στην Αγγλία. 2 εβδομάδες αργότερα, ο Λόρδος Έλγιν έφτασε στη Σκωτία. Η επιχείρηση διάσωσης είχε στοιχήσει στον Έλγιν 5.000 λίρες. Δεν είχε άλλα χρήματα. Αλλά αυτό δεν είχε σημασία. Ήταν πια στο σπίτι του, επιτέλους κοντά στη γυναίκα και τα παιδιά του. Είχε μάλιστα δώσει εντολή να ετοιμαστεί και ένας πίνακας για να εορτάσουν την επιστροφή του. Οι προετοιμασίες ήταν μάταιες όμως. Όταν επέστρεψε ο Λόρδος Έλγιν, βρήκε τη γυναίκα του να συζεί απροκάλυπτα με έναν άλλον άντρα. Συνεχόμενα έτη εγκυμοσύνης, άσχημης υγείας και ατυχίας, την έδιωξαν από κοντά του. Τα τελευταία 4 χρόνια πέρασα πάρα πολλά και δεν μπορώ να περάσω πάλι τα ίδια. Ήξερες εδώ και πολύ καιρό πως αισθανόμουν, αλλά κατά κάποιο τρόπο ποτέ σου δεν έλαβες υπόψη τα συναισθήματά μου. Το διαζύγιο προκάλεσε τεράστιο σκάνδαλο. Στην αυλή, οι υπηρέτες και οι καμαριέρες έδωσαν λεπτομερείς και ταπεινωτικές αποδείξεις της μοιχείας. Αυτό ήταν το τέλος της διπλωματικής καριέρας του Έλγιν. Μόνη του έννοια πια,
η ολοκλήρωση του Μπρούγχολ. Προσέλαβε νέο αρχιτέκτονα. Ο στόχος όμως παρέμεινε ο ίδιος. Να μετατρέψει τον Μπρούγχολ σε υπόδειγμα κλασικής τέχνης. Με τη βοήθεια των σχεδίων της Ακρόπολης που είχε φέρει από την Αθήνα ο Έλγιν, ο αρχιτέκτονας ξεκίνησε να δημιουργήσει τον Παρθενώνα του Βορρά. Όταν τα χρήματα τελείωσαν πάλι, είχαν σχεδιάσει και μισοχτήσει ένα εντυπωσιακό αέτομα. Έπρεπε όμως να γκρεμιστεί. Ο Έλγιν είχε χρεοκοπήσει. Το κόστος της αφαίρεσης 200 τόνων μαρμάρου και της μεταφοράς τους από την Αθήνα στο Λονδίνο, εν μέσω πολέμου, τον είχε καταστρέψει. Δεν μπορούσε καν να μεταφέρει τα μάρμαρα από το Λονδίνο στη Σκωτία και έτσι τα φύλαξε σε μια μικρή αποθήκη κοντά στο Park Lane. Ένα πολυτελές μυστικό. Σύντομα όμως καλλιτέχνες ανακάλυψαν τη συλλογή του. Μόλις γίνατε αθάνατος, λόρδε μου. Ζωγραφίζω τα μάρμαρα επί 10 ή και 15 συνεχόμενες ώρες, κρατώντας ένα κερί και το πινάκιο στο ένα χέρι και ζωγραφίζοντας με το άλλο. Η κεφαλή του αλόγου είναι το υπέρτατο δείγμα τελειότητας ανθρώπινης σύλληψης και εκτέλεσης. Το μάτι, το ρουθούνι και το στόμα αρκούν για να εμφυσίσουν φλόγες στο μάρμαρο. Αρκούν για να του δώσουν ψυχή. Όταν ο Έλγιν διάβασε αυτές τις γραμμές, συνειδητοποίησε ότι δεν είχαν χαθεί τα πάντα και ότι τα μάρμαρα είχαν ακόμα τη δύναμη να τον σώσουν. Μπορούσε ακόμα να πραγματοποιήσει το όνειρο της αναβίωσης του ελληνισμού στην Αγγλία. Το κοινό θα το απαιτούσε. Για να το εξασφαλίσει αυτό ο Έλγιν, διοργάνωσε έναν αγώνα πυγμαχίας που θα επέτρεπε στους θεατές να συγκρίνουν τις αρχαίες με τις σύγχρονες μορφές. Η αφρόκρεμα του Λονδίνου πήγε να θαυμάσει τους πυγμάχους που αντάλλαζαν χτυπήματα εν μέσω των μαρμάρων. Η παράσταση του Έλγιν ήταν ουσιαστικά τζόγος. Είτε αυτός είτε το κοινό θα έπεφταν στο έδαφος. Ο αγώνας είχε πρωτοφανή επιτυχία. Και σύντομα το μικρό αυτό μουσείο γέμισε με λονδρέζους που θαύμαζαν τη δόξα των Αθηνών. Τα πρωτόγωνα μάρμαρα εντυπωσίασαν και μπέρδεψαν τον κόσμο. Η ένωση του μεγαλείου με τη φύση, έγραψε ο ζωγράφος τοπίων Φάρικτον. Διασώθηκαν από τη βαρβαρότητα, συμπλήρωσε ο Τέρνερ. Η διάσημη ηθοποιός κυρία Σίμονς ξέσπασε σε δάκρυα όταν είδε το Θησέα, ενώ η λέσχη του Τιλετάντε, μπερδεμένη από το γεγονός ότι τα έργα φαίνονταν τόσο σύγχρονα, τα χαρακτήρισε πλαστά. Άδικο κόπο καταβάλατε, λόρδε. Τα μάρμαρά σας υπερτιμήθηκαν. Δεν είναι ελληνικά. Είναι ρωμαϊκά της εποχής του Αδριανού. Ο Έλγιν απαξίωσε τον γελίο αυτό ισχυρισμό. Αλλά δεν γνώριζε τότε πως ένας ακόμα ισχυρότερος κριτικός είχε φτάσει στην Ακρόπολη. Το 1809 κατέφτασε στην Αθήνα ο Λόρδος Βίρον, ρομαντικός ποιητής και μεγάλος φιλέλληνας. Όταν είδε την καταστροφή που είχαν προκαλέσει οι δραστηριότητες του Έλγιν, εξοργίστηκε. Πως τόλμησε να κλέψει τους ναούς των θεών. Ο Λόρδος Βίρον με το ποίημά του Child Harold στιγμάτισε τη λαιλασία. Στόχος του εν μέρη, να καταστρέψει τον Έλγιν. Μα οι σύγχρονοι άνθρωποι καμαρώνουν που βασάνισαν, ότι λυπήθηκαν οι Γότθοι, οι Τούρκοι και ο χρόνος. Ψυχρός όπως τα βράχια στις ακτές της γενέτειράς του, με μυαλό άγωνο και καρδιά σκλήρη. Αυτός είναι ο άνθρωπος του οποίου το μυαλό συνέλαβε και το χέρι εργάστηκε, ώστε να φύγουν από τον τόπο τους τα έρημα λείψανα της Αθηνάς.
Το ποίημα του Βίρονα, που έγινε γνωστό σε όλη την Ευρώπη, ζημίωσε ανεπανόρθωτα τον Έλγιν. Τα μάρμαρα του στήχησαν την ελευθερία του, τα χρήματά του και τη γυναίκα του. Τώρα κινδύνευε να χάσει και τη φήμη του. Καθώς ετοιμάζονταν να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αντιμετώπισε άλλη μια καταμέτωπο επίθεση από τους κριτικούς. Ως πρώτη παρατήρηση μου φαίνεται τουλάχιστον κατάφορη αδικία να στερήσεις από ένα αβοήθητο και φιλικό έθνος την τόσο πολύτιμη περιουσία του. Βλέποντας την απροσεξία τους, βρέθηκα αναγκασμένος να απομακρύνω όλα τα γλυπτά που κινδύνευαν και να φροντίσω ώστε να γίνει το παν για να προστατευθούν. Την ανόητη και έκθαμβη ματιά ενώπιον της απερισκεψίας του Λόρδου, αρχική μου πρόθεση ήταν να μεταφέρω μόνο εκμαγεία και μοντέλα. Και αυτό το συχαμερό τσακάλι, μισητό εν ζωή, δεν θα συγχωρεθεί ούτε μετά θάνατον. Η κατάσταση δεν ήταν ποτέ χειρότερη. Τα οικονομικά νέα ήταν επίσης πολύ άσχημα. Το συνολικό κόστος της μεταφοράς των μαρμάρων στην Αγγλία ήταν 70.000 λίρες. Κινδύνευε να φυλακιστεί λόγω χρεών. Έτσι, το 1814, ο Έλγιν ζήτησε από την κυβέρνηση να εξαγοράσει τα μάρμαρα. Η κυβέρνηση όμως ήταν διατεθειμένη να δεχτεί κλεμμένα αγαθά. Συστήθηκε η ειδική επιτροπή της Βουλής των Κοινοτήτων για να ερευνήσει την νομιμότητα της πώλησης. Λόρδε, κρατήσατε οποιοδήποτε αντίγραφο των αδειών για προσωπικό σας όφελος? Όχι ποτέ. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε δημοσίως ενώπιον όλου του κόσμου. Απασχολούσα 300 ή 400 άτομα ημερησίως. Δηλώνετε ότι σώσατε τα γλυπτά από κίνδυνο? Κάθε ταξιδιώτης που κατέφθανε εκεί ενίσχυε τη γενικότερη παραμόρφωση των αγαλμάτων. Οι δε Τούρκοι διαρκώς παραμόρφωναν τα κεφάλια τους. Αυτά φοβούμενος, αποφάσισα να αφαιρέσω όσο το δυνατόν περισσότερα γλυπτά μπορούσα. Η Επιτροπή απεφάνθη ακατάλληλη να κρίνει την νομιμότητα των πράξεων του Έλγιν στην Ελλάδα, αλλά προσφέρθηκε να καταβάλει το ποσό των 35.000 λιρών για τα μάρμαρα, τα μισά από όσα ζητούσε. Ο Έλγιν απογοητεύτηκε, αλλά δεν είχε άλλη επιλογή. Τον Ιούνιο του 1816, τα μάρμαρα εγκαταστάθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο. Εκεί βρίσκονται ακόμη. Το μόνο που ήθελε ο Τόμας Έλγιν ήταν σχέδια για το σπίτι του. Αλλά παρασυρώμενος από το πάθος του για την ελληνική αρχιτεκτονική, βεβήλωσε το ίδιο του το σύμβολο, τον Παρθενώνα. Ωστόσο, διατήρησε για πάντα τα αγάλματά του. Η Αθήνα θέλει τώρα πίσω τα Ελγίνια μάρμαρα, τα μάρμαρα του Φιδία. Ίσως πάντα τα ήθελε. Το 1801, ένας γέρος Αθηναίος παρατηρούσε τους άντρες του Έλγιν στην Ακρόπολη. Εσείς οι Άγγλοι παίρνετε μακριά τη δημιουργία των Ελλήνων, των προγόνων μας. Να τα φυλάξετε καλά. Μια μέρα οι Έλληνες θα έρθουν και θα τα απαιτήσουν πίσω. Αφού πούλησε τα μάρμαρα στη μισή τιμή από αυτή που ζητούσε, ο Λόρδος Έλγιν επέστρεψε κατεστραμμένος στη Σκωτία. Το Μπρούμχολ, ο Παρθενώνας του Βορρά, κατασχέθηκε. Ο Έλγιν αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει. Για να γλιτώσει από τους πιστωτές του, διέφυγε στο Παρίσι, στην πόλη όπου είχε ζήσει φυλακισμένος. Δεν αντίκρισε ποτέ ξανά το Μπρούμχολ. Αφήγηση, Θέμης Ψυχογιός, Έμι Στυλιανίδη. Τεχνική επεξεργασία, Στούντιο Τρίτων.